Λοιπόν, τώρα ήταν η σειρά το official. Ήρθε η ώρα, ίνκυγεν η ώρα, να γίνει ο χαμός. Για να δώσουμε τα νέα, όχι τα νέα, τα παλιά και τα νέα boost σε όπλα που έχουν γίνει. Γιατί έχει γίνει δουλίτσα, έχει γίνει φασάρα που λένε. Λοιπόν, πάμε όμως, πίνουμε τα λόγια στην άκρη και πάμε κατευθείαν στο ζουμάκι της υπόθεσης. Και ποιο είναι το ζουμάκι της υπόθεσης? Να δείξουμε τα όπλα του παρελθόντος, ταυτόχρονα όμως και τα όπλα τα καινούργια και όλα μαζί. Αφήνω τα περίεργα αυτά που λέω τόση ώρα και δεν ξέρω και εγώ τι καταλαβαίνω τι λέω. Λοιπόν, και πάμε με τη σειρά. M4 Rifle. Όπλο, μιλάω έτσι, θα δίνω και ένα βιογραφικό του όπλου, δηλαδή είναι ψηλό. Όχι, ρε πλάκα. Είναι ένα όπλο που ήρθε στον official πρώτα και μετά στο masters όταν φτιάχναμε το police cargo. Άρα δηλαδή υπολογίστε ότι είναι ένα όπλο από την αρχή του Greek Mafia official. Ένα όπλο που μπήκε από τότε. Ένα όπλο πάρα πολύ ιστορικό, πάρα πολύ δυνατό. Και θα δούμε τώρα εδώ με το μοντέλο μας, τον Simboy, τι ψάρια πιάνει. Το είδατε ότι έφυγε 3 shot ο κύριος Simboy. Δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι, κάτσε να δούμε γιατί είναι και αφουκού. Κύριος Simboy, παιδιά του. Θα βάλουμε και vest. Ωραία. Είδατε 3 shot. M4 rifle, έτσι. Θα δούμε ξανά. 2. 2. Ούτε καν. Ούτε καν. Τα 3 shot. 2. Θα πάμε να δούμε. Τα 8. Πολύ ωραία. Για πάμε να δούμε τι λέει και από απόσταση. Μακριά να δούμε τι λέει από απόσταση. Από Νικόιλ ευθεία βαράει, δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Εκεί είναι καρφωμένο. Λοιπόν, Spring 962. Πρέπει κάπου εδώ να πάμε εμείς πιο πέρα. Θα πάμε να. Άρα τον πιάνω από εδώ. Άλλο. Εδώ είμαστε. Άρα η απόστασή του είναι κάπου. Κάπου εδώ. Για να δούμε. Εντάξει. Ακραίο range. M4 Rifle λοιπόν από τα παλιά. Ευθεία όπλο που με αυτό άνοιξε ο Greek Mafia Official. Μιλάμε για ένα όπλο με τέτοια ιστορία, τόσο παλιό, τόσο ιστορικό. M4 Rifle top όπλο. Τώρα, πάμε δεύτερο. Marine. Τώρα, τι να πεις, τι να πει κανείς για το Marine. Ένα όπλο και αυτό που μπορεί να είναι και πιο παλιό από αυτό, δεν ξέρω. Μπορεί να, αν θυμάμαι καλά, μπορεί να είναι και λίγο πιο παλιό από το M4 Rifle. Ή μπορεί να ήρθαν μαζί. Δεν θυμάμαι τώρα. Μπορεί να μου διαφεύγει ακριβώς το ιστορικό. Ένα όπλο, το κάτι άλλο. Ένα όπλο έχει αφήσει τη δική του ιστορία. Σας βλέπετε ότι προσπαθώ να σας βάλω όπλα βιαστικά παλιά καινούργια να είναι όλα δυνατά, να έχετε από όλες τις επιλογές. Marine. Ένα όπλο. Σπάχτης. Για να δούμε σε range τι λέει, ξεκινήσουμε με το range. Range θέλει λίγο ακόμα. Θέλει λιγάκι range, έχει range. Θέλει. Εδώ είμαστε σε range. Να δούμε και σε damage, σηκώσουμε λίγο την είχε πει. Κάνουμε και να του βάλουμε για ένα βεστάκι. Για να δούμε τι ψάρια πιάνουμε. Τίμιο, δεν το λες άσχημο. Δεν το λες άσχημο. Πάρα πολύ δυνατό. Ίσα ίσα 3-4 shot έφυγε. 3 σωτάκια πρέπει να ήταν ακριβώς. Πάρα πολύ δυνατό. Τιμιότατο θα πω εγώ. Εξαιρετικό. Για να το δούμε το Marine και από εδώ. Εντάξει. 3 shots Marine. Το rifle ήταν, το M4 ήταν 2. Top of the top. Πάρα πολύ δυνατό. Για πάμε G3. G3, θα είπα και στο βίντεο του Masters, ένα όπλο, παιδιά, μπορεί να έχει και 2 χρόνια. Αυτό το όπλο στον official υπάρχει από το άνοιγμα του σερβερ. Τη μέρα που άνοιξε ο σερβερ είχε G3 μέσα. Λοιπόν, για πάμε. Ένα όπλο που θυμίζει έτσι λίγο sniper, sniperίζει που λέμε. Για να τον σηκώσουμε τον κύριο Simboy. Σηκώνουμε. Τέλεια. Και πάμε λίγο πιο πέρα. Με τι range, σε τι range βρισκόμαστε. Να πάμε. Εδώ.
Άρα είμαστε σε πολύ καλό rate. Δύο shots. Έτσι, δύο shots. Σχεδόν one shot θα λέγαμε. Σχεδόν, δεν ήταν one shot. Για να δούμε. Βάλαμε και βεστάκι. Τρία shot από απόσταση. Τέτοια δεν το λες και άσχημα σίγουρα, έτσι. Από απόσταση τέτοια τρία shot δεν το λες καθόλου άσχημα. G3, ένα old school όπλο. Old school πραγματικά, OG. Το βρίσκεται και αυτό στο donate διαθέσιμο σε όλα τα πακέτα. Πάμε τώρα επόμενο. CFS. Σποίλαρα. CFS. Τι να πει κανείς για το CFS. Και αυτό, παιδιά, παίζει να έχει... Ό,τι έχω δείξει μέχρι στιγμής είναι πάνω από χρόνο. Σίγουρα, ίσως και από το άνοιγμα του Official. Ο Official έχει, παιδιά, σκέφτεται ότι ο Official έχει 1,5 χρόνο πλέον που είναι ανοιχτός. Έτσι. 1,5 χρόνο, άρα έχει 1,5 χρόνο όπλο αυτό. Δυστυχώς τώρα στον Greek Mafia Official. Για πάμε να δούμε τι λέει. Range, είμαστε πιο μικρό range, βλέπετε. Βλέπετε τη διαφορά του range που είχε το G3, ήταν από εκεί το range του, έτσι, και του Mi 4. Για να δούμε σε damage. Τρία σωτάκια, CFS. Πολύ ωραίο. Τίμιο θα έλεγα. Για να δούμε. Δύο. Έχει πολύ γρήγορο fire rate. Ενώ βλέπετε οι σφαίρες πάνε ευθεία. Νομίζω ρίχνει πολλές σφαίρες μαζί, πολλές σφαίρες γρήγορα. Έτσι, πάρα πολύ δυνατό το CFS, πάρα πολύ ιστορικό. Σίγουρα πολύ ιστορικό και σίγουρα πάρα πολύ ωραίο όπλο, ένα όπλο από τα παλιά. CFS, old school όπλο. Πάμε τώρα εδώ, Mi 4, Alpha, Yota, πώς είναι, Mi 4, Alpha, Yota, όχι. Mi 4, Alpha 1, S, YW. Mi 4, Alpha 1, S, YW. Πάρα πολύ ωραίο όπλο. Είδατε λίγο νομίζω την ιδιαιτερότητα αυτού του όπλου. Δεν ξέρω αν την προσέξατε. Ποια είναι η ιδιαιτερότητα αυτού του όπλου? Είναι εδώ η ιδιαιτερότητα αυτού του όπλου. Τακ 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 τακ, έτσι σαν να το πιτσοκόβεις, το κάνεις τακ τακ τακ. Mi 4 Alpha 1 SW. Και από range είναι πολύ τίμιο γιατί έχει πάει κι άλλος πιο πίσω από τα... Από το πολύ το που τον σκοτώνει έχει πάει πιο πίσω, έχει μετακινηθεί, αλλά και range έχει τίμιο. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι άσχημο. Για να δούμε. One shot σχεδόν, έτσι. Θα μου πεις χωρίς vest. Εντάξει, χωρίς vest του one shot όμως είναι one shot. Δεν πάβει να είναι one shot, έτσι. Σίγουρα. Είναι one shot. Για να δούμε. Ένα. Δύο. Δύο σφαίρες με vest. Mi 4 Alpha 1 SJW. Top. 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 Top of the top. Τι να λέμε τώρα. Πάμε επόμενο. Distraction. Τώρα τα έχω βάλει έτσι λίγο, προσπάθησα να τα βάλω με σειρά. Πώς το λένε, παλαιότητας. Από τα πιο λιγότερο, από τα πιο παλιά στα λιγότερο παλιά. Distraction και αυτό με ένα όπλο που πλέον έχει και αυτό το, έχει τι έχει κάνει τη διαδρομή του, ένα όπλο που έχει ένα πεντάμινο, έχει ένα εξάμινο, ίσως το χειμώνα αν δεν κάνω λάθος. Το βάλαμε, για να δούμε. One shot και αυτό σχεδόν, σχεδόν one shot στο body. Για να δούμε τώρα τι θα πει και από range, τι λέει. Για να δούμε που range, βαράω. Και εδώ βαράω. Και εδώ βαράω. Άρα το distraction έχει πάρα πολύ range αυτή τη στιγμή. Εδώ δεν βαράω. Άρα είμαστε εδώ κάπου. Για να δούμε από recoil τι λέει. Τίποτα. Το recoil ουσιαστικά είναι το όπλο. Πάρα πολύ καλό range, έτσι. Τιμιότατο range. Για να δούμε λίγο από damage delay. Δύο shot, παιδιά, με vest. Δεν θα πω κάτι άλλο, δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Δύο shot με vest, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, δεν χρειάζεται να πω το τίποτα. G3V2. G3V2, ένα όπλο... ίδια εποχή, μπορεί λίγο και πιο παλιό από το distraction. Για να δούμε τι λέει το G3V2. Top κι αυτό. Για να δούμε τι λέει. Πώς θα είμαστε μακριά. Πάμε λίγο πιο κοντά. Θέλει λίγο ακόμα. Εντάξει, πάρα πολύ δυνατό. Για κάτσε να το... Έχει πάρα πολύ καλό range και πάρα πολύ καλό damage νομίζω. Για να το δούμε.
Τρία shot. Εδώ είναι τρία shot με vest. Άρα τα άλλα είναι, βλέπετε, είναι λίγο πιο τσιμπημένα στο damage. Εδώ θέλει τρία σωτάκια. Πριν ήθελε δύο. Πάρα πολύ δυνατό. G3v2. Τούμπαν όπλο. Ένα όπλο πολύ ιδιαίτερο. Ένα όπλο που το αγαπάμε πάρα πολύ και στο Masters. Τώρα. Πάμε και επόμενο. Έχω κρατήσει το που λέμε το τελευταίο και. Τελευταίο και καλύτερο. Δεν το έχω. Α, δεν το έχω. Το έχω. Ναι, το έχω. ΑΚ47S. Τι να πω εγώ τώρα, τι λόγια να πω και τι να θα μιλήσει μόνο του η εικόνα. Ένα όπλο και αυτό πάρα πολύ παλιό. Βλέπετε ότι σας έχω βάλει στον οφείς, αλλά σας έχω δείξει πιο old school όπλα. Σας έχω δείξει και πιο καινούρια, αλλά κυρίως πιο old school όπλα. Το είδατε νομίζω. Θα πάμε να δούμε και λίγο range, να τεστάρουμε λίγο range. Για πάμε να δούμε, να τεστάρουμε και το range. Για πάμε. Το range. Άθιμα δεν το λες. Εδώ έχασα range. Άρα είμαστε εδώ. Για να δούμε εδώ η απόσταση πόσο είναι. Είναι εδώ. Είναι ουσια... Η απόσταση είναι τεράστια, είναι ακραία. Έτσι, από range δηλαδή δεν το συζητάμε. Και είναι και ο άσοτα από αυτή την απόσταση. Ακραίο. Για πάμε πιο κοντά λίγο να το δούμε. Είναι ψηλό ακραίο. Για πάμε. Είναι one shot ουσιαστικά, χωρίς vest, από το ΑΚ47S. Βλέπετε ότι είναι one shot. Έτσι, ας προσπαθήσουμε να του βάλουμε και ένα βεστάκι να δούμε. Νομίζω το highlight του βίντεο. ΑΚ47S. Top. Δείτε το, δοκιμάστε το. Ακραίο. Ακραίο. Πραγματικά ακραίο. Ελπίζω να τα χαρείτε, να τα βρείτε όλα διαθέσιμα σε όλα τα donate packs. Σε όλα τα donate packs θα τα βρείτε διαθέσιμα. Μην τα χάσετε. Είναι υπερτούμπανα. Είναι όπλα παλιά σε συνδυασμό με καινούργια. Όλα τα γούστα για σας. Αυτά τα λέμε στο επόμενο. Φιλάκια σε όλους, μάγκες.